Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν με κάθε τρόπο και μέσο τον χρήσιμο σε αυτούς Κυριέκο Μητσοτάκη παρά τα σκάνδαλα τα οποία έχει προκαλέσει η κυβέρνησή του και τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο κυβερνάει καθώς τον χρειάζονται όσο διεξάγεται ακόμα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν του συγχωρούν την έλλειψη κράτους δικαίου που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε. Του συγχωρούν την σφαγή των τεμπών, του συγχωρούν τις υποκλοπές, του συγχωρούν την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που αποκαλύφθηκε με τα περιβόητα email τη Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Του συγχωρούν ακόμη και τα deals με τα οποία η χώρα συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί το 6 φορέ ακριβότερο αμερικάνικο LNG είχε ένα κακό, Φαίνονταν στους λογαριασμούς ρεύματο. Όπω φαίνεται, του τα έχουν συγχωρέσει όλα, γιατί προσφέρει αφιδό όπλα και πυρομαχικά που δεν είναι δικά του αλλά του ελληνικού λαού στην Ουκρανία. Αποστρατιωτικοποιεί τα νησιά, γιατί από εκεί τα παίρνει και ταυτόχρονα είναι ίσω ο πιο ακραίο στις δηλώσει του και τι ενεργειέ του Ευρωπαίο ηγέτη κατά τη Ρωσία. Ούτε η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει φτάσει σε τέτοια άκρα. Σε ό,τι αφορά στα όπλα και τα πυρομαχικά τα οποία τα έχει πάρει από τα νησιά δημιουργώντα σοβαρό έλλειμμα στι αμυντικέ του δυνατότητε, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι έχει προσφέρει πολλέ χιλιάδε βλήματα πυροβολικού διαμετρήματο των 155 χιλιοστών, βλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Θα πούν κάποιοι βέβαια ότι τα πυροβόλα αυτά δεν είναι κρίσιμο οπλικό σύστημα, αλλά για του Ουκρανού είναι. Σίγουρα πάντως κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι κρίσιμα οπλικά συστήματα, τα 60 φορητά αντιαεροπορικά συστήματα Stinger και τα 32 ρημουλκούμενα πυροβόλα των 105 χιλιοστών που και αυτά τα πήραν από τα νησιά για να τα στείλουν στην Ουκρανία. Βέβαια αυτή δεν είναι η πιο ακραία κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουμε ότι αυτός προχώρησε ακόμη και στον αποκλεισμό της ρωσικής εκπροσώπησης από τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου παρά το γεγονός ότι η τσαρική Ρωσία έπαιξε κύριο ρόλο στην ανεξαρτησία και τη δημιουργία του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους.